28, εκ των οποίων οι 38 είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το 228 είναι αριθμός ρεκόρ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των νοσηλευωμένων και πολλοί από αυτούς η διαρκή τους κατάσταση κρίνεται από σοβαρή έως και κρίσιμη. Αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερα περιστατικά, λόγω του ότι το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα ανεβαίνει. Υπάρχει ένας αριθμός 500 με 600 ατόμων καθημερινά τα οποία είναι θετικά στην κοινότητα, άρα αναμένεται ότι κάποιοι από αυτούς θα χρειάζονται νοσηλεία και κάποιοι από αυτούς που νοσηλεύονται θα χρειαστούν και μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μια κρίσιμη κατάσταση, πολύ εύθραστη κατάσταση, όπου πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί για να συμμορφωνόμαστε, παρόλο ότι έχουμε κουραστεί, με όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία, τα απλά τα μέτρα που μας συστήνουν οι ειδικοί από τη μια και από την άλλη πρέπει να προχωρήσει η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού ώστε να πάρουμε ανάσεις. Κύριε Χαριλάου, το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, ακόμη και μηδέν κρούσματα να έχουμε από αύριο, εκ των πραγμάτων αν υλοποιηθεί το σενάριο που πριν λίγο μόλις εσείς περιγράψατε, ότι αυτά τα κρούσματα που ακούμε την τελευταία εβδομάδα, κάποιοι από αυτούς θα χρειαστούν νοσηλεία. Μέχρι πού αντέχουμε? Εδώ είναι η ουσία. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση την οποία βάζετε. Πρόθεση όλων μας είναι να παρασκευθεί όλη η τρέπουσα ιατρική φροντίδα σε όσους τη χρειάζονται. Πρέπει να δούμε το σύστημα στην ολότητά του. Δεν πρέπει να το απομονώνουμε για περιστατικά με κορονοϊόν και περιστατικά άλλων παθήσεων. Πρέπει να βλέπουμε τις αντοχές του συστήματος και για όλες τις κατηγορίες των ασθενών. Και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι... Ωραία, αν μου επιτρέπετε να επαναδιατυπώσω το ερώτημα, κύριε Χαριλάου, υπάρχουν κάποια μέτρα επιπρόσθετα που μπορούν να ληφθούν ούτως ώστε το σύστημα να αντέξει? Κοιτάξτε να δείτε, αν εννοείται να μπουν περιοριστικά μέτρα στην κοινωνία, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα. Όχι, αναφέρομαι στο σύστημα υγείας. Αναφέρομαι ειδικά στο σύστημα υγείας. Δεν είναι δική σας δουλειά για τα περιοριστικά μέτρα, εννοείται. Στο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Λειτουργεί μάλιστα και μέσα στο γενικό σύστημα υγείας. Εμείς τα δημόσια νοσηλευτήρια, τα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ αυτή τη στιγμή περιθάλπουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών με κορονοϊό και την ίδια ώρα περιθάλπουν και έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών άλλων παθήσεων. Εκείνο το οποίο έχουμε ζητήσει είναι την βοήθεια και του ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Γιατί εμείς για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, πρέπει από τη μια να αυξάνουμε τον αριθμό διαθέσιμων κλινών για κορονοϊό, αλλά από την άλλη πρέπει να μειώνουμε τον αριθμό κλινών για τις άλλες παθήσεις. Ναι, ανταποκρίθηκε ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Χαριλάου? Χθες είχαμε μια συνάντηση μαζί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, συζητήσαμε εφόλης της ύλης το θέμα. Αύριο θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βασίν, τον Κύπρο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων. Ευελπιστούμε ότι και με την αυριανή συνάντηση θα βρεθούν όλες εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα δώσουν ανάσα εις το σύστημα. Καλά, γιατί έπρεπε να φτάσουμε μέχρι σήμερα, ας πούμε, να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Δεν θα έπρεπε από νωρίτερα να έχει λυθεί αυτό το κομμάτι, να υπάρχει μια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει να βρεθεί μια φόρμουλα συνεργασίας με τους ιδιώτες? Πού είναι το πρόβλημα? Υπάρχει άρνηση από τους ιδιώτες και δεν έγινε κάτι τέτοιο νωρίτερα? Εμένα προσωπικά με έχει διακούσει πάρα πολλές φορές να κάνω έκκληση στον ιδιωτικό τομέα να παραλαμβάνει να παίρνει περιστατικά που δεν έχουν σχέση με τον κορονοϊό και ειδικά παθολογικά περιστατικά για να γίνει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Όχι όμως εννοείται να παραλαμβάνει γενικά παθολογικά περιστατικά και όχι επιλεγμένα παθολογικά περιστατικά. Εντάξει, δεν θα θέλω να ρίξω περαιτέρω λάδι στη φωτιά εν ώψη για τις αυριανές συνάντησης την οποία έχουμε μαζί με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει η λύση, ούτως ώστε και η συνεννόηση, η καλή συνεννόηση, και θα φύγουμε όλοι μας από τα λόγια και θα πάμε εμείς στην πράξη, ούτως ώστε να δώσουμε ανάθεση στο σύστημα υγείας. Κύριε Χαριλάου, ρώτησα και προηγουμένως, αλλά νομίζω μπορούμε να δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη απάντηση.
Από το 228, ποιον αριθμό αν ακούσουμε θα ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν βγει εκτός ελέγχου? Για να πούμε ότι μια κατάσταση δεν είναι διαχειρισιμή, τότε πρέπει να δούμε το φαινόμενο ντόμινο, το οποίο έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, όπως θα φτάσουμε στο σημείο να επιλέγουμε ποιον ασθενή θα διασωληνώσουμε και ποιον δεν θα διασωληνώσουμε. Ελπίζουμε ότι στη χώρα μας δεν θα δούμε τέτοιες φαινόμενα. Μέχρι τώρα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, συγκαταλεγόμαστε μέσα στις 5 πρώτες χώρες για την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας. Υπάρχει καλή ανταπόκριση στο παρόν στάδιο από το σύστημα υγείας, αλλά από την άλλη και εμείς οι πολίτες, οι οποίοι ναι μεν έχουμε κουραστεί, πρέπει να αντιληφθούμε και να αναλογιστούμε ο καθένας την δική του, την προσωπική του ευθύνη. Να εφαρμόζουμε όλα εκείνα τα απλά τα μέτρα που μας συστήνουν οι ειδικοί, που δεν είναι τίποτε άλλο από το να κάνουμε χρήση της μάσκας, ειδικά σε κλειστούς χώρους, να μειώνουμε τις αποστάσεις, κρατάμε τις αποστάσεις δηλαδή σωστές, και να μειώνουμε τις στενές μας επαφές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο και σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη, δηλαδή την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, τότε θα μπορέσουμε να μπούμε ξανά στην κανονικότητα. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αν αυτό σας ικανοποιεί. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ένα σύστημα υγείας δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη, με το νοσηλευτικό προσωπικό, τι γίνεται? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα είτε στους γιατρούς, είτε στους νοσηλευτές, είτε στο τεχνικό προσωπικό, ενώ τα ποσοστά που έχουν κάνει εμβόλιο? Κοιτάξτε, αναλυτικά, όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη των γιατρών, έχουμε πέραν το 75%, που είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί. Όσον αφορά το νοσηλευτικό και άλλων προσωπικών, η εμβολιαστική κάλυψη δεν είναι ικανοποιητική. Είναι κάτω του 45%. Και η προσπάθεια μας είναι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Δεν ρισκάρουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Χαριλάου, που αν θεωρήσουμε ότι, όχι αν θεωρήσουμε, ας πούμε και για χάρη κουβέντας, αλλά και στην πραγματικότητα. Το εμβόλιο είναι αυτό που μας λένε, ένα όπλο. Και κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα όλη την ώρα κοντά με ασθενείς και λοιπά, με κορονοϊό και με οτιδήποτε άλλο. Δεν ρισκάρουν οι ίδιοι, δεν το καταλαβαίνουν? Και γιατί προκύπτει συνεχώς αυτή η άρνηση και την ίδια στιγμή καλείται ο κόσμος συγγνώμη, να εμβολιαστεί και το ζητάει αυτό το κράτος, όταν βλέπει τους καθήλυνα αρμόδιους, δηλαδή τους νοσηλευτές που θα τον φροντίσουν, να μην έχουν, να μην θέλουν να εμβολιαστούν? Είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται. Όμως, επειδή ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, είναι προσωπική επιλογή. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε. Η προσπάθεια μας είναι μέσω της παρόντρησης και της εκφάνισης να προχωρήσουμε να εμβολιαστούμε όσο δυνατόν περισσότεροι νοσηλευτές και άλλων παραγιατρικών προσωπικών.